Ναι. Το κτίριο της ΔΕΙΑΚ κόλλησε. Και κόλλησε διότι στην αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού διαπιστώθη ότι ο φέροντος οργανισμός δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να επισκευαστεί ως έχει και σύμφωνα με τη μελέτη που γίνει το κτίριο. Κατά συνέπεια, μάλλον, χωρίς να είμαι απόλυτος, η υπηρεσία εδώ ερευνά την διαδικασία, επιλύσεως της διαφοράς με τον ανάδοχο ή μάλλον οδηγούμεθα προς διάλυση της εργολαβίας, διότι έχει ανατεθεί μελέτη προκειμένου, όπως έχει αποκαλυφθεί ο φέρον οργανισμός, να γίνει νέα μελέτη προκειμένου να οδηγηθούμε στην εμείς τα χρήματα τα έχει ΔΕΙΑ, με δαπάνες ΔΕΙΑ κατασκευάζεται. Αυτά δεν μπορούσε να τα προβλέψει κανείς. Αυτά έγιναν όταν αποκαλύφθη. Κατά συνέπεια, νομίζω τρέχουν οι διαδικασίες των μελετών και ευθύς αμέσως θα προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του και σε σύντομο χρονικό διάστημα να τελειώσει και αυτό το έργο, να γίνει η μεταεγκατάσταση της ΔΕΙΑ. Ομοίως οφείλω να πω τώρα και ότι προχωράει η διαδικασία, θα έλεγα, διαμορφώσεως του χώρου, στον οποίο χώρο ανατολικά του εργοστασίου λιπαρματοποιήσεως της Μόλα να δρομολογηθούν, να γίνει υποδομή, έχουμε τα υλικά για την υποδομή προκειμένου να μεταφερθούν τα συνεργεία όλα του Δήμου και της ΔΕΙΑ εκεί και έτσι λοιπόν αυτό το τμήμα του Νέοδοντος, το οποίο είναι το πλέον προβληματικό, θα γίνει ένα πάρκο για την Καλαμάτα, το οποίο θα είναι ζηλευτοίδη. Κατετέθη πρόταση από τον Δήμαρχο και ελπίζουμε λίγαν προσεγώς να, να ξεκινήσει η αρχή της μεταστεγάσεως των συνεργείων. Εδώ αν θα θέλετε να δείτε τη διαδρομή του αγωγού, ο οποίος ξεκινάει από το πίδημα, εδώ προβλέπεται να συναντήσει τον αγωγό από τον Άγιο Φλόρο και να προχωρήσει προς τη Δεξαμενή στον Άγιο Σώ, στο γεθωμένο φίδι, έτσι το λέγαμε εμείς. Στον Καρβούνι, στον Άγιο Ιωάννη τον Καρβούνι. Από εκεί προβλέπεται η μελλοντική του διαδρομή, η οποία για μας σταματάει εδώ. Σταματάει εδώ να συνεχιστεί μέχρι τα σύνορα του Δήμου Δυτικής Μάνης και από εκεί πέρα θα προχωρήσουν στη μελέτη για την, θα έλεγα, υδροδότησή τους. Περιμένουμε, κύριε Διευθυντή, αν δεν κάνω και λάθος, την πρόταση του Δήμου Δυτικής Μάνης, τι νερό χρειάζεται για να το συμπολογίσουμε σε συνάρτηση και με το νερό που θα βρούμε στον Άγιο Φλόρο, όλα αυτά θα συνδυαστούν προκειμένου να γίνει δικαία κατανομή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των όσων, θα έλεγα, εμπλέκονται σε αυτή τη διανομή του Νέδοντος, που είναι για όλους τους φεριακούς δήμους. Ομοίως, ο βιολογικός καθαρισμός, ξέρετε, εξυπηρετεί και το Δήμο Μεσίνης. Προβλέπεται να εξυπηρετήσει και τη Μάνη, έχει φτάσει ήδη ο αγωγός, έχει 9 αντιοστάσεις κτλ. Μέχρι τις Κιτρές. Εμείς πράττουμε το καθήκον μας όχι μόνο προς το Δήμο Καλαμάτας, αλλά και στους όμορους Πέριξ Δήμους, διότι η προσπάθεια είναι κοινή. Εδώ λοιπόν οφείλω να σας πω και κάτι άλλο που παρέλειψα εκείνο ουσιαστικό. Δυστυχώς έχει σχέση με τις μετρήσεις που γίνονται για τον COVID και τις μετρήσεις που γίνονται επί εβδομαδιαίας βάσεως στα νερά της θαλάσσης, τα οποία ελέγχονται κάθε εβδομάδα. Ως προς τον έλεγχο των λοιμάτων για τον COVID, να πω τα τελευταία στοιχεία τα οποία μάλλον δεν είναι σωστά υπό την εξής έννοια. Δεν έδειξαν καθόλου φορτίο. Σχεδόν καθόλου φορτίο. Και αυτό οφείλεται, για αυτόν τον λόγο δεν είναι κρίθι ότι είναι αξιόπιστο. Περιμένουμε τα νεότερα, θα έλεγα, δείγματα. Λόγω των βροχών, πολλά νερά πήγαν στο βιολογικό καθαρισμό, το φορτίο έχει αραιωθεί και τα αποτελέσματά του δεν φαίνεται να είναι αξιόπιστα. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε στραφεί πέραν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο μας ζητάει 15.000 ευρώ για σύμβαση 3 μηνών. Αλλά με δεδομένο ότι δεν νομίζουμε η κρίση αυτή να παραστεί ανάγκη των μετρήσεων επιπλέον εργαστηρίου πέραν των 3 μηνών,
απευθυνθήκαμε και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο δωρεάν προσεφέρθη να μας κάνει μια μέθεση, να συγκρίνουμε μετά τις μέρες που θα φύγουν τα νερά τα λίμματα του βιολογικού καθαρισμού και να δούμε πλέον την πορεία της μολύσεως, θα έλεγα, των λιμάτων στο βιολογικό καθαρισμό.